Καλή μας μέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, Ελένη. Ένας. Εσύ πώς πέρασες, είδα κάτι φωτογραφίες σου με την Καγιά. Ναι, αριστουργηματικά. Δεν ευθύνομαι εγώ. Ξέρεις ότι όλα ασχολούνται με το Twitter τη σήμερα ημέρα και ανεβαίνουν έτσι. Το ξέρω, το έχω καταλάβει. Περάσαμε εκπληκτικά στο Αμβούργο και κάναμε, πιστεύω, και ένα πολύ ωραίο θέμα βγάλαμε. Κάνει να πω. Μήπως δεν κάνει να πω. Να το κρατήσω για μένα, δεν ξέρω. Κράτα το για σένα, γιατί δεν μου έχουν πει αν κάνει να πει. Γι' αυτό και εγώ. Πάντως για δουλειά πήγες. Για δουλειά. Πολύ ποτό έπιο όμως. Όλες φωτογραφίες με ποτά ήταν. Ένα ήταν στο καλωσόρισμα του Κρασγερόπλου. Στο Κρασγερόπλου για αυτή τη διοργάνωση. Και μα δώσαν και ένα ποτήρι και τσουγκρίσα. Καλώς ήρθαμε. Λοιπόν, πολύ Γερμανία αυτή την περίοδο. Παίζει πολύ πρωταγωνιστή πολύ σε εμάς. Πάμε κατευθείαν στο Βασίλη Γρηγορόπουλο και στην σύνδεσή μας στο Ντίσσελντορφ. Εκεί βρίσκεται βέβαια για να μεταφέρει όλα τα νέα που αφορούν τη χώρα μας όσον αφορά τη συμμετοχή μας στην Eurovision. Καλή σου μέρα. Καλή σας μέρα από τον Ντίσσελντορφ. Λοιπόν, Βασίλη, ειλικρινά πες μου. Εδώ ζούμε όλοι, ναι. Ειλικρινά πες μου. Εκεί, εσείς που το ζούσατε μέσα, υπήρχε η βεβαιότητα ότι θα περάσουμε, ότι θα προκριθούμε ή όχι? Είχαμε πολλές ελπίδες, διότι ήταν πολύ θερμό το κλίμα στις κερκίδες. Είχα την τύχη να κάθομαι μόλις στην πρώτη θέση στη σκηνή και να αφουγκράζομαι ένα πολύ μεγάλο μέρος των θεατών. Οι αντιδράσεις ήταν πάρα πολύ θερμές και την ώρα που προετοιμαζόταν ο Λούκας, ο Στέρεο Μάικ και η ελληνική αποστολή, αλλά και κατά τη διάρκεια του τραγουδιού και όταν ακούστηκε πως προκρινόμαστε στον τελικό. Για πες μας τώρα, τι συνέβη εκείνο το βράδυ? Ήταν ένα περίεργο βράδυ. Οι Έλληνες δημοσιογράφοι ήμασταν λίγο συγκρατημένοι. Ελπίζαμε και σπράταμε το καλό κλίμα που είπα και πριν. Δεν έλειψαν βέβαια και τα παρατράγουδα, γιατί να σας πω ότι η Νορβηγία ξέσπασε σε κλάματα αμέσως μετά την ανακοίνωση και μόλις συνάντησε τους δημοσιογράφους. Δεν πίστευε. Ήταν από τα φαβορί και στα γραφεία στοιχημάτων. Την ανακοίνωση ότι δεν προκρίνεται στον τελικό. Χάμπα. Κρίσπασε σε κλάματα, απογοητεύτηκε. Το ίδιο και με το Σαν Μαρίνο, το ίδιο και με την Αλβανία, η οποία δήλωσε ότι είναι σοκαρισμένη, ότι δεν πίστευε ποτέ ότι δεν θα προκριθεί στον τελικό. Ωραία, πες μου σε παρακαλώ από εκείνο το πρώτο γκρουπ λοιπόν, της πρώτης μέρας, ποια ήταν και είναι, αφού προκρίθηκαν σίγουρα, τα φαβορί. Φαβορί είναι κυρίως η Ουγγαρία. Εμείς δεν είμαστε στα φαβορί των στοιχημάτων. Ωστόσο είμαστε στους αγαπημένους των ΟΓΚΑΕ, των σωματείων φίλων της Eurovision από όλη την Ευρώπη. Η Ουγγαρία είναι το τραγούδι που πρέπει να φοβόμαστε πιο πολύ. Ο τελικός όμως, οι χώρες, οι Big Five όπως λέμε, είναι αυτές οι οποίες μονοπολούν το ενδιαφέρον των στοιχημάτων. Μπορεί σε κάποιους τα στοιχήματα να ακούγονται έτσι λίγο αλαμπουρνέζικα και λίγο μόνο σε σχέση με χρήματα, με στοίχημα, με ποδόσφαιρο, αλλά έχω να σας πω ότι τα τελευταία 5 χρόνια τα στοιχήματα πέφτουν μέσα και τα στοιχήματα δείχνουν νικητή. Σήμερα η εικόνα στα στοιχήματα, αν θέλετε να σας πω αυτό, ναι, είναι τελώς διαφορετική. Φέρνει σε πρωτιά τους Ιρλανδούς, τους δύο δίδυμους αδελφούς, τους λίγο κεντρικούς, με αυτό το χαρούμενο τραγούδι, τη Γαλλία αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Γαλλία είναι με το γνωστό έτσι, όμορφο τενόρο που έχει γοητεύσει τις κυρίες εδώ πέρα της Eurovision, αλλά και το γκρουπ, το τετραμελές γκρουπ του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι και αυτό μέσα στην τριάδα για φαβορί, για νίκη στον τελικό. Δεν μου λες, η Γερμανία, το τραγούδι της Γερμανίας, το έχετε ακούσει? Πώς είναι? Είναι η περσινή νικήτρια χώρα, οπότε... Το έχουμε ακούσει, βέβαια. Η Λένα ερμηνεύει ένα τραγούδι που είναι περίπου σαν το περσινό, στο ίδιο ύφος. Συγγνώμη, δηλαδή, Λένα, δεν έχει εξάρσεις, δεν είναι πολύ pop. Συγγνώμη, η ίδια, ξαναπάει, η ίδια τραγουδάει. Η ίδια ξαναπάει δεύτερη φορά. Ναι, διαγωνίζεται και φέτος. Γιατί? Ναι. Διαγωνίζεται και φέτος. Δεν πιστεύω για οικονομία. Τη ρώτησαν... όχι. Της το πρότειναν σαν ένα δώρο έτσι, τιμής, επειδή έφερε στην πόλη, στον Ντίσσελντορφ, τη Eurovision. Μάλιστα. Λοιπόν, βραβείο, θέλω λίγο να ακούσουμε μαζί τις 2-3 χώρες που μας είπες ότι θεωρούνται σήμερα φαβοροί. Ξαναπες μου με τη σειρά. Μου είπες για Ουγγαρία, έτσι.
Λοιπόν, μπορώ να δω λίγο Ουγγαρία. Η Ουγγαρία, ναι, είναι από, είναι από τα φαβορή που με ρωτήσατε από το πρώτο ημιτελικό. Αλλά δεν είναι από τα φαβορή εννοώ που είναι μέσα στην πεντάδα. Ιρλανδία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο είναι τα τρία επικρατέσσερα για, για νίκη. Λοιπόν, συγγνώμη, δώστε μας λίγο Ιρλανδία. Να ακούσουμε λίγο τι, πώς είναι αυτό το τραγούδι που θεωρείται μέσα στα φαβορή. Και κατόπιν θα πάμε και, και στη Μεγάλη Βρετανία. Που είπες ότι φέτος είναι μέσα στα φαβορή. Είναι μέσα στα φαβορή όλα τα γραφεία στοιχημάτων. Τη φέρνουν ως, ως μία από τις τέσσερις χώρες η οποία διεκδικεί την πρωτιά. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Η Μεγάλη Βρετανία δεν μας έχει συνηθίσει σε τόσο δυναμικά τραγούδια. Μισό λεπτάκι, περίμενε λίγο, Βασίλη. Θα πάμε μετά στη Μεγάλη Βρετανία γιατί θέλω λίγο να δούμε Ιρλανδία που μας είπες. Για δυναμώστε λίγο τον ήχο, παιδιά, να ακούσουμε. Να πω και εγώ, συγγνώμη κιόλα, σε μένα μου θύμισε στο Λίδα Κιτζή. Ναι. Και όλοι έτσι κίνησε. Δεν το κατάλαβα το κομμάτι, δεν άκουσα και πολύ βέβαια, δεν μου είπε τίποτα έτσι στα γρήγορα. Άμα τα ακούσω λόγω, μπορεί να μ' αρέσει. Είπαν ότι είναι... ήθελα να μοιάσω στο Μάικλ Τζάκσον. Α, ωραία. Ναι, το φοβάμαι ότι φέτος... Φόρεσαν αυτή τη στολή, κάνουν ρόδες, κάνουν ρόδες πάνω στη σκηνή, κάνουν ακροβατικά. Ωραία. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή, τηλεοπτικά. Είναι λίγο η κεντρική, αλλά εντάξει. Ωραία. Φοβάμαι. Αποδεκτή. Νομίζω ότι... αποδεκτή πολύ, όχι απλά αποδεκτή. Νομίζω ότι όχι. Μπορούμε να πούμε κάτι στο Βασίλη, μας ακούει και εμάς. Α, Βασίλη, αυτό όμως που μας απέδειξε ο πρώτος ημιτελικός είναι ότι τουλάχιστον επειδή είδαμε πολλές χώρες να κάνουν σόου, τα κορίτσια να τα βγάζουν. Η Κροατία άλλαξε τρία φορέματα, έβαλε μάγους και ταχυδακτυλουργούς. Τελικά είδαμε ότι αυτό μάλλον φέτος στην Eurovision δεν περνάει. Αυτή γιατί είναι φαβορή τώρα οι δυο. Άρη να σου πω. Άρη να σου πω ότι πέρασαν μπαλάντες οι οποίες ακούγονταν βαρετές στο στούντιο και στο σπίτι. Πέρασαν, ίσως είναι τελικά αυτό που λέμε ότι φέτος μήπως είναι όντως μια πολύ περίεργη χρονιά όσον αφορά στην ψηφοφορία του κοινού, ειδικά μετά την ανάδειξη της Λένας πέρυσι με αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι. Και το γεγονός ότι πέρασαν τόσες πολλές μπαλάντες, ας πούμε, και ξαναλέω, βαρετές μπαλάντες για πολλούς, δηλαδή οι φαν της Eurovision δεν αντιδρούσαν καθόλου μέσα στο στούντιο, ίσως δείχνει κάτι και για το νικητήριο τραγούδι. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει πως υπάρχουν πολύ εντυπωσιακές παρουσίες και τραγούδια. Μισό λεπτάκι, Βασίλη. Βασίλη. Που δεν είναι εννοώ μπαλάντες. Εντάξει, ναι. Μου φέραν σήμερα το πρωί μια φωτογραφία που εσύ δεν θα δεις. Δεν μπορείς να τη δεις, αλλά δεν πειράζει. Δείτε την εσείς, αγαπητοί τηλεθεατές. Λέω καλά, δεν τρέπεστε, τι μου φέρατε πρωί-πρωί. Είμαι εγώ με όχι, λέει, και τον Ταιριάκη. Είναι μέση. Το συγκρότημα το οποίο διαγωνίζεται για τη Μεγάλη Βρετανία. Μπορεί να είναι γυμνό και να κρατάει τα γεννητικά του όργανα, όπως βλέπετε στις φωτογραφίες. Αλλά είναι μια φωτογράφηση, λέει, για ένα γκέι περιοδικό. Το οποίο προφανώς. Προφανώς. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι θα την κάνουν αυτή τη φωτογράφηση, φαντάζομαι. Για να κερδίσουν και μερικούς πόντους, βαθμούς, τέλος πάντων. Και από τους γκέι. Λοιπόν, έτσι τους πρωτογνώρισα. Μπορώ να τους δω και πάνω στη σκηνή από την πρόβα τους. Δεν ξέρω αν θα τους γνωρίσω βέβαια εντυμένους, αλλά θα κάνω μια προσπάθεια. Για να τους δούμε αφού είναι και φαβοροί. Δεν τους γνώρισα, αλλά το τραγούδι τους είναι συμπαθητικό. Δεν μπορώ να πω. Μ' αρέσει. Είναι αυτό το boy group. Ναι. Take και τέτοια. Αυτό που βλέπω μικρή. Θα τους ψήφιζα. Εντάξει, κάποιοι άλλοι όμως θα τους αρέσουν έτσι και θα ψηφίσουν και αυτοί. Παιδί μου, ξετρελαίνονται με κάτι τέτοια. Και εμείς έχουμε ωραία γόρη όμως, εκεί ποντάρουν. Πλάκα, κάνει φοβερός και μάγκας και πολύ μάγκας. Βασίλη, πήγαινε μας λίγο και πες μας γύρω και για τη Γαλλία για να περάσουμε να την ακούσουμε λίγο και την Γαλλίδα τραγουδιστή. Συγγνώμη, Γάλλος. Και τον έχουν για τεκνό. Έτσι όπως πάμε. Ο Γάλλος τραγουδιστής είναι ένας τενόρος. Είναι πολύ νεαρό σε ηλικία, είναι λίγο μετά τα 20. Είναι αρκετά εντυπωσιακός, ο Μαούρι Βασίλη το όνομά του. Και το τραγούδι του νομίζω και η παρουσία του βέβαια έχει μαγνητήσει τα βλέμματα. Είναι ένα πολύ διαφορετικό τραγούδι για διαγωνισμό Eurovision. Για να ακούσουμε λίγο.
Δεν λέω, το τραγούδι είναι ωραίο. Νομίζω σαν να ακούω κάτι τύπου. Δηλαδή, μου βάλει CD. Όχι, Παβαρότη, κάτι τέτοιο. Ένα μυαλό. Ναι. Μεγάλο, αλλά δεν ξέρω αν αυτό. Ωραίο το παιδί. Μπράβο, το παλικάρι, δεν λέω. Αλλά δεν ξέρω, θα με ξάφνιαζε να είχε πολλές πιθανότητες να βγει, ας πούμε, στις πρώτες τις θέσεις έναν τραγούδι. Πολύ ωραίο, αλλά για Eurovision. Είναι ένα θετικό ξάφνιασμα, υποθέτω. Ναι, πρέπει θετικό να ξάφνιασμα, βέβαια. Γιατί είναι ένα ποιοτικό τραγούδι και ένα εμπορικό τραγούδι. Βεβαίως. Και είναι καλό να έχει και κάποια έτσι, πιο ποιοτικά τραγούδια διαγωνισμός και όχι μόνο αυτούς που αποκαλούμε κεντρικούς, kids ή παρουσίες έτσι λίγο πιο περίεργες. Για πες μας τώρα, Βασίλη, ποιοι έχουν τα πιο φανατικά fan club, ποιες χώρες? Η Dana International, η δημοφιλής Dana, έχει φανατικό κοινό, αν και δεν έχει καμία πιθανότητα να προκριθεί στον τελικό. Γιατί αγωνίζεται απόψε στο δεύτερο ημιτελικό. Ναι, είναι πολύ δημοφιλές πρόσωπο εδώ στο Eurovision. Θα σας θυμίσω ότι πριν 13-14 χρόνια είχε κερδίσει το διαγωνισμό και τον είχε πάει στο Ισραήλ και είναι ιδιαίτερα έτσι δημοφιλής. Ο Γάλλος γίνεται ένας κακός χαμός όπου πηγαίνει. Και ο Λούκας Γιώρκας έχει φανατικούς θαυμαστές και από άλλες χώρες, όχι μόνο από το ελληνικό fan club της Eurovision που είναι εδώ στο Düsseldorf. Αυτοί πιστεύω ότι έχουν το πιο φανατικό κοινό. Οι Ιρλανδοί κάνουν όλη πλάκα μαζί τους, είναι και αυτοί πολύ ευδιάθετοι και νομίζω ότι αντιλαμβάνονται ότι είναι φαβοροί και το πουλάνε ανάλογα. Μάλιστα. Εσένα οι δικές σου οι προβλέψεις τι λένε, Βασίλη? Για κάνε μας μια τριάδα. Δικιά σου τριάδα. Ναι. Συμπτωματικά ή όχι, τα τελευταία τρία χρόνια πέφτω πάντα μέσα. Ωραία. Να σας πω ότι, εγώ πιστεύω ότι πρώτο θα έρθει ή Μεγάλη Βρετανία ή Γαλλία. Ναι. Πιστεύω ότι η Ιρλανδία, συγγνώμη, όχι η Γαλλία. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Και πιστεύω ότι ο Λούκας, αν και είναι πάρα πολύ καλή η παρουσία του, αν και μας αρέσει και μας άρεσε περισσότερο στη σκηνή, δεν νομίζω ότι θα μπει στη δεκάδα. Εγώ πιστεύω ότι θα έρθει γύρω στη 13η θέση, χωρίς να θέλω να επηρεάσω κανέναν, αλλά είναι το πώς είναι τα υπόλοιπα τραγούδια και σκηνική παρουσία, αυτή είναι μια καθαρά προσωπική μου κρίση. Βέβαια να πούμε ότι πιστεύουμε, επειδή ζει πάρα πολλής κόσμος από την Ελλάδα, είναι μόνιμη κάτοικη Γερμανίας πια. 95.000. 95.000 είναι πάρα πολύ. Πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν με τις... Στον Düsseldorf μόνο. Α, μόνο στον Düsseldorf είναι τόσο? Yeah. Μάλιστα. Τουλάχιστον εκεί ξέρουμε πόσοι είναι. 95.000. Εμείς δεν ξέρουμε μόνο. Εκεί δεν έχει τέτοια. Πολύ εχθές έχω να σας πω και το εξής. Επειδή λέτε για τους Έλληνες εδώ, τον υποδέχτηκε ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στη Γερμανία και του υποσχέθηκε ότι οι Έλληνες θα δώσουν δυναμική παρουσία, θα δείξουν δυναμική παρουσία με τα SMS από εδώ, τη βραδιά του τελικού. Είναι 95.000 οι καταγεγραμμένοι οι Έλληνες εδώ. 2-3 να στείλει ο καθένας, νομίζω κάτι θα καταφέρουμε. Δεν έχεις άδικο. Λοιπόν, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα και καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Θέλω να περάσουμε να ακούσουμε λίγο τον Λούκα. Πώς τραγούδησε? Όχι μόνο που είμαστε στην ένατη θέση. Γιατί? Εντάξει, δεν ήταν όσο κακή. Πιο μετά, τόσο πιο καλά. Ναι, αλλά σκέψου να ήμασταν πρώτοι. Σημαίνει. Αυτό είναι το χειρότερο. Γιατί το τραγούδι ήταν πολύ καλύτερο από ό,τι το περίμενα. Ναι, ήταν πολύ έξω. Δεν το έλεγα τόσο. Να τα ακούσουμε λίγο. I was born so betrayed, who am I, what I'll be? What is mine in this life, just the heaven and sea? No, I won't keep the map, they're my fortune, my proof. Don't believe what you hear, cause the truth kills your truth. The duty I've got is my war against fear. And I want you with me, yes, I want you so near. Watch my dance, head up high, hands like wings and I'll fly. Το κεφάλι ψηλά, και να χέρια ανοιχτά. Την έχει η ψυχή μου τη φωτιά. Τους φόβους όλους και οι μοναδικά. Τα βήματα που κάνω στο Θεό. Κι αν δεν σε δω ξανά. Forget the language.
Πολύ καλός. Είναι πολύ. Όντως αυτό που διάβασα, που έλεγε ο ίδιος δηλαδή, ότι εγώ έδωσα όλη μου την ψυχή, όντως το παιδί δηλαδή είχε κοκκίνησε. Και πολύ ωραία σκηνοθεσία. Και ωραίο μπαλέτο, ωραίο χρώμα, πολύ μοντέρνο. Και πολύ διαφορετικό από ό,τι το θυμόμαστε εδώ πέρα όταν προκρίθηκε το τραγούδι. Δεν έχει καμία σχέση αυτή. Έκανε πολύ καλή δουλειά και τον και ωραία ντυμένο. Εντάξει, και βλέπει και ένα ωραίο νέο παιδί να σου τραγουδάει, βρε παιδιά. Εγώ ήθελα λίγο στο ζεμπέκι που. Ωραία. Εσύ θα πει καμιά κακία πάλι και δεν θέλω να χαλάσουμε την ημέρα μα. Είναι άψογο και θα πάει πολύ καλά. Μου άρεσε τη γυροβολιά που έκανε και ήθελα να τον δω λίγο παραπάνω και μετά να συνοδευτεί να πάει. Δεν πειράζει, θα συνοδευτεί με τον τρόπο που τραγουδάει αυτό το παιδί. Θα το δείτε. Τώρα εμεί θέλουμε να πάει όσο καλύτερα γίνεται και πραγματικά. Είναι άσχημο. Αυτός περνάει όλο το look εκεί τώρα και το άγχος και την ανησυχία. Ας είμαστε εμείς θετικοί, να σκεφτόμαστε όμορφο για εκείνον και να μιλάμε ωραία στη τηλεόραση για αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Την αφόρμη προσπάθεια που κάνουμε τον καιρό, έτσι. Αυτό θέλω να πω, Ελένη, γιατί όλες τις προηγούμενες μέρες πάρα πολλοί είπαν ότι δεν τον βλέπουμε να περνάει στον τελικό. Και το παλικάρι με τη μαγιά του πέρασε στον τελικό και τώρα όλοι τα γυρίζουν και λένε τι ωραίο. Τραγουδάει με ψυχή και αυτό συγκινεί τους ανθρώπους. Με τρόπο όπως το λες. Εννοείται. Το βγάζει.